με ελλείψεις σε εξοπλισμό και προσωπικό και αδυναμίες στο συντονισμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών σε περίπτωση πυρκαγιάς, η ανάγκη επανακαθορισμού του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων στα Χανιά κατέστη επιτακτική. Σε σημερινή σύσκεψη στο Δημαρχείο επικαιροποιήθηκε το σχέδιο δράσης, ενώ έγινε καταγραφή όλων των προβλημάτων που διαπιστώνονται σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης. Τα τραγικά γεγονότα μας κάνουν να ανησυχούμε ακόμα περισσότερο και πρέπει να προχωρήσουμε και σε κάποια σχέδια συγκέντρωσης με ασφάλεια του πληθυσμού και να αυξήσουμε τις περιπολίες, ειδικά όταν ο δείκτης επικινδυνότητας υπερβαίνει το 3. Πρέπει ο Δήμος να έχει, νομίζω, και δικιά του μονάδα παρατήρησης. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται ότι δίνει πολιτική προστασία 4, άρα ο Δήμος είναι σε συναγερμό. Δικό του, αφού θέλει συναγερμό. Ο Δήμος Χανίων ζήτησε ενίσχυση των περιπολιών πυροσβεστικών οχημάτων, κυρίως σε περιοχές με πλούσια βλάστηση. Από την πλευρά του έχει ήδη προχωρήσει σε αποψήλωση δασών και αλσών, έχει ελέγξει τους πυροσβεστικούς προυνούς και επιπλέον πρόκειται να εγκαταστήσει θερμικές κάμερες στην περιοχή του Αγίου Ματθαίου. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα μπει ένα σύστημα που έχουμε παραγγείλει και θα μπει καταρχήν στην περιοχή του Αγίου Ματθαίου και μετά θα επεκταθεί και αλλού με θερμικές κάμερες, ούτως ώστε να έχουμε μια έγκαιρη προειδοποίηση. Αγκάθι διαχρονικά για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και κυρίως για την πυροσβεστική αποτελεί πρόσβαση στην παλιά πόλη των Χανίων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Χωρίς το κατάλληλο γερανοφόρο όχημα, η ανησυχία ενισχύεται, ενώ την ίδια στιγμή τα κενά και οι ελλείψεις παραμένουν. Όπως φαίνεται, εδώ στα Χανιά υπάρχει καταρχήν μια έλλειψη σε εξοπλισμό της πυροσβεστικής, η οποία πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθεί και θα δούμε ακόμα και σε συνεργασία με το Δήμο, εάν μπορέσουμε να το λύσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Από την πλευρά της Διεύθυνσης Δασών Χανίων επισημάνθηκε η ανάγκη επανακαθορισμού των σημείων συγκέντρωσης. Θα πρέπει να βρεθεί ο χώρος συγκέντρωσης και ο χώρος απομάκρυνσης του πληθυσμού σε χρόνο ελάχιστο. Αυτά είναι τα μαθήματα που πήραμε όλοι μαζί. Η ΔΕΗ αυτόματα θα πρέπει να διακόπτει το ρεύμα. Πήγε να είμαστε στις κεραίες του κακόπετρου, για παράδειγμα, να μάγονται τα πυροσβεστικά τους, να ρίχνουν νερό τα ελικόπτερα και το ρεύμα να υπάρχει. Οι αδυναμίες και οι ελλείψεις σε επίπεδο αντιμετώπισης πυρκαγιών μεγάλων διαστάσεων αναδείχθηκαν πρόσφατα, ακόμη και μέσα στην πόλη, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα της φωτιάς στο Πολεμικό Μουσείο Χανίων.